Να σε ρωτήσω καιρό τι έρθει, παιδί μου. Μου λέει, μαμά, δεν βλέπω. 3 χρόνια έχουν περάσει από το τραγικό περιστατικό με την άτυχη Γλυκερία, μητέρα 3 παιδιών από το Ηράκλειο, η οποία κατέληξε από παρενέργειες λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό της με Άστρα Ζένεκα. Στην οικογένειά της ξύπνησαν οδυνηρές μνήμες μετά και την απόφαση του φαρμακευτικού κολοσσού να αποσύρει το εμβόλιο κατά της COVID-19. Θέλω να δικαιωθεί το παιδί μου και μετά τα παιδιά της. Εμένα τον κόσμο να μου δώσουνε, η κόρη μου δεν γυρίζει πίσω. Αλλά θέλω να δικαστούν, να τιμωρηθούν οι αίτιοι που μου πήρανε το παιδί μου, που ήμασταν μια γροθιά. Είχα 3 κόρες και παραπάνω 3. Το κράτος ήταν από. Εγώ κάνω δικαστήριο στο κράτος και κάνω και δικαστήριο στη Άστρα Ζένεκα. Γιατί, τι πήραν, ένα γουρούνι στο τσουβάλι. Η άτυχη μητέρα κατέληξε στη ΜΕΘ του Παγνή λόγω σπάνιας επιπλοκής τρόμβωσης στις 30 Μαΐου του 2021. Έκανα φασαρία στα έκτακτα στο Πανεπιστημιακό. Επήγαινα από πόρτα σε πόρτα, κάτω στο ισόγειο. Για να μπείτε, λέτε. Για να πω μέσα να της μιλήσω. Σαν έξερα την τελευταία φορά. Τελικά έβρικα την πόρτα την τρίτη ανοιχτή και πήγα μέσα. Και μου λέει, μαμά, σε παρακαλώ, έβγα έξω. Και μου λέει, μαμά, σε παρακαλώ, έβγα έξω. Δεν έχω τίποτα. Δεν μου έλεγε την αλήθεια. Ενώ η αδερφέ της, τον άντρα της, είπε ότι πεθαίνει. Η μητέρα της περιγράφει τις συγκλονιστικές εκείνες στιγμές, το τελευταίο τηλεφώνημα προς την κόρη της, λίγες ώρες πριν νοσηλευτεί στην εντατική, αλλά και το πώς βιώνουν την απώλειά της τα 3 παιδιά της. Και την παίρνω τηλέφωνο και της λέω, Γλυκερία, παιδί μου, τι κάνεις? Και μου λέει, μαμά, δεν είμαι καλά, και μου κλείνει το τηλέφωνο. Αυτή ήταν η τελευταία της κουβέντα. Δεν την είδαμε, ναι. Ούτε την τελευταία στιγμή που την κατεβάζανε την είδαμε. Ήταν αγνώριστη. Που ήταν ένας άγγελος. Τα παιδιά της κόρης μου αυτά ξέρουνε. Τη λέξη μάνα δεν την ξανάπανε. Όσο καλά και να το αναφερθώ, μου λένε, γιαγιά, δεν είσαι η μαμά μας. Το ξέρω, δεν είμαι, αλλά γίνομαι σαν μαμά σας. Αλλά δεν μπορούν να το καταλάβουν τα παιδιά. Ήτανε 7, 9 και 11. Μαζί με την Γλυκερία, την περίοδο εκείνη, νοσηλεύονταν στο Παγνή άλλα 2 άτομα, τα οποία παρουσίασαν σοβαρές παρενέργειες. Μεταξύ αυτών η κυρία Μαρία Φθενάκη, η οποία παρέμεινε για ημέρες σε κόμμα και η ζωή της άλλαξε δραματικά μετά τον εμβολιασμό της με Άστρα Ζένεκα. Εγώ έκανα το εμβόλιο και την άλλη μέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Τίποτα! Για 20 μέρες ήμουν φυτός. Και μετά από 20 μέρες άνοιξε τα μάτια μου και κοίταζα γύρω-γύρω, δεν μιλούσα. Από τη δεξιά πλευρά, 80%. Δεν δουλεύει το χέρι, δεν δουλεύει το πόδι. Και πρόβλημα και με συνομιλία. Ναι, συνομιλία πάρα πολύ. Μα έχω παράλυση. Συγχρόνως όμως και η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει εμένα. Εγώ που είμαι ένας άνθρωπος, όλο χαρά, όλο γέλιο. Με το συγκεκριμένο εμβόλιο της Άστρα Ζένεκα να επανέρχεται τις τελευταίες ώρες στο προσκήνιο, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν πως αυτές οι σπάνιες παρενέργειες καταγράφηκαν τις πρώτες ώρες και μέρες μετά τον εμβολιασμό την περίοδο της πανδημίας.